Αυτό είναι το info και ως πληροφόρησης που ξυλώσε παράνομα από τη Νέα Λικαρνασσό η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου, το οποίο μάλιστα παρουσίασε ως νέο έργο στο Κουμπέ στη πλατεία Κορνάρου στις 24 Μαΐου, δύο ημέρες πριν τις εκλογές. Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της εφημερίδας Νέα Κρήτη προκαλεί αίσθηση. Με εκτενές ρεπορτάζ παρουσιάζει το πώς η Δημοτική Αρχή περιφρονεί τους δημότες και την νομιμότητα με φόντο το κλεμμένο εισαγωγικά InfoKiosk για προεκλογικούς λόγους. Το σχετικό δελτίο τύπου του Δήμου Ηρακλείου για την επίσκεψη του Βασίλη Λαμπρινού στον χώρο του Κουμπέ συνοδεύεται από φωτογραφία στην οποία ο απερχόμενος δήμαρχος φωτογραφίζεται μπροστά στην οθόνη του InfoKiosk λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Όπως αποκαλύπτει η Νέα Κρήτη, πρόκειται για ένα από τα περίπτερα πληροφόρησης που είχαν προορισμό τη Νέα Λικαρνασσό και την ιστορία της. Επιπλέον αφαιρέθηκε το λογισμικό που προβλεπόταν και τοποθετήθηκαν άλλες πληροφορίες ενημέρωσης του κοινού. Αναγνώσεις παρατήρησε ότι κάτω από το άσπρο αυτοκόλλητο με τις λέξεις InfoPoint διαβάζεται δυσδιάκριτα μεν, αλλά κατανοητά, ψηφιακή περιήγηση στην ιστορία της Νέας Αλικαρνασσού, ενώ υπάρχει η ένδειξη ότι χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Μάιο του 2016, σε δελτίο τύπου του Δήμου Ηρακλείου, ο απερχόμενος Δήμαρχος Ηρακλείου υπέγραψε σύμβαση για την προμήθεια InfoKiosk για τις ανάγκες του έργου ψηφιακή περιήγηση στην ιστορία της Νέας Αλικαρνασσού. Αρχές του 2016, όπως εκτιμάται, παραδόθηκε το έργο που από τον Οκτώβριο του 2012 μελέτησε, ενέταξε στο ΕΣΠΑ και δημοπράτησε το 2013 η Δημοτική Αρχή του τέως Δημάρχου Ηρακλείου Γιάννη Κουράκη και παρέλαβε για υλοποίηση η απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Τα ερωτήματα είναι δεκάδες γύρω από το θέμα της νομιμότητας της κίνησης να αφαιρεθεί ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που είχε προμηθευτεί ο Δήμος για τις ανάγκες άλλου έργου που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ για να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες ενός άλλου έργου. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που υπάρχει υποχρέωση διατήρησης του εξοπλισμού που αγοράστηκε για τις ανάγκες ενός έργου που χρησιμοποιείται από το ΕΣΠΑ για τουλάχιστον μια πενταετία, με τον απερχόμενο Δήμαρχο να διαφορεί όπως φαίνεται για τις συνέπειες. Ενδιαφέρον υπάρχει και το τι στάση θα κρατήσουν οι εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων της Νέας Αλικαρνασσού που μοχθούν για την προβολή της ιστορίας και τον εθίμο της γενιάς τους και αν τελικά το InfoKiosk θα στηθεί στον χώρο που προβλέπεται για να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό που αγοράστηκε.